σύντομα, ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Είναι ένα θέμα που πολύ σοβαρό για την περιοχή των Μητέων, αλλά και όχι μόνο για την περιοχή των Μητέων, για όλη την περιφερειακή ενότητα της Φλόρινας. Και σύμφωνα με την ενημέρωση του κυρίου Δημάρχου, εδώ μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι οι αρχηγοί ΓΕΣ δεν είχαν ενιαία στάση στο ζήτημα αυτό. Τώρα, αν, επειδή ο συνάδελφος του Κωνσταντινίδης έθιξε ένα θέμα, αν αυτό είναι απόφαση της στρατιωτικής ηγεσίας που δεν ανατρέπεται, θα πρέπει να παρατηρήσω ότι η στρατιωτική ηγεσία υπόκειται στον έλεγχο και στην εξουσία της πολιτικής εξουσίας. Συνεπώς, δεν μπορεί η στρατιωτική ηγεσία να βάζει τέτοια ζητήματα αν η πολιτική ηγεσία αποφασίσει διαφορετικά. Στην Επιτροπή, στην οποία αναφέρθηκε και ο κ. Κωνσταντινίδης, Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων, στην οποία μετέχω ως τακτικό μέλος στην Επιτροπή, αυτό το θέμα συζητήθηκε γενικά η νέα δομή των ενόπλων δυνάμεων. Συζητήθηκε στις 28 Μαΐου και στις 13. Και υπήρχε σε αυτήν την συζήτηση αντίρρηση και από μένα και από τον κύριο Κωνσταντινίδη όσον αφορά τις μετακινήσεις των στρατιωτικών μονάδων στον νομό Φλόρινας και στη Φλόρινα. Αλλά τότε συζητιόταν μόνο, τουλάχιστον εγώ αυτό άκουσα, για την ενάτη ταξιαρχία. Δεν ακούστηκε κάτι για το στρατόπεδο εδώ του Παπαπέτρου, το στρατόπεδο του Αμιντέου. Αλλά φαίνεται ότι των υστέρων προέκυψε και αυτό το ζήτημα. Υπήρχε λοιπόν αντίρρηση και εγώ προκειμένου να ενημερώσω την κοινωνία της Φλόρινας είχα βγάλει τότε ένα δελτίο τύπου στο οποίο αναφερόμουν σε αυτό το θέμα, στο δελτίο τύπου. Και στο τέλος το δελτίο έκλεινε με την παρατήρηση ότι οι ζητήματα που αφορούν ενδεχομένως μετακινήσεις και νέες δομές σε άλλες περιοχές της χώρας μας δεν μπορούν να επιλύονται με τον ίδιο τρόπο που και στη Δυτική Μακεδονία. Διότι εδώ μπορεί τα Βαλκάνια φαινομενικά να έχουν αυτή την περίοδο ερεμήσει, όλοι ξέρουμε όμως τι περάσανε οι χώρες αυτές και βέβαια έχουμε ανοιχτό, πιστεύω, προσωπική εκτίμηση το ζήτημα του Κωσόβου και συνεπώς όλοι στο μέλλον, όχι στο άμεσο, αλλά στο έμεσο μέλλον, να προκύψει και κάποιο ζήτημα που αναφορά και πολιτικούς ή μετανάστες ή πρόσφυγες και συνεπώς είναι αναγκαίο να υπάρχει στρατιωτική δύναμη στην περιοχή μας. Τώρα, εννοείται ότι όλοι μαζί θα παλέψουμε ώστε να παραμείνουν μονάδες στη Φλόρινα και στο Αμίντεο για πολλούς λόγους. Γιατί οι μονάδες αυτές στηρίζουν και οικονομικά τις κοινωνίες και δημιουργούν πράγματι ένα αίσθημα ασφάλειας και νομίζω και ιστορικά οι περιοχές αυτές έχουν συνδεθεί με τις μονάδες αυτές, ειδικά το Αμίντεο αλλά και η Φλόρινα. Αυτά σε πρώτη παρατήρηση.